Άμεσο Στέφανο τώρα. Λοιπόν, Στέφανε, θα ακούσω τις απόψεις σου, αλλά εδώ είχαμε μια ατυχέστατη έκφραση του Θώμα Μπέγκα, είχαμε έναν ατυχέστατο χαρακτηρισμό, ακούσαν οι τηλεθεατές την υπόθεση, ο Θωμάς Μπέγκας μίλησε για γκεμπελισμό, προσπαθώντας να αποδώσει το ότι, σύμφωνα με τη δική του άποψη, η Δημοτική Αρχή δεν λέει ότι τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν από την δική του θητεία, από τον ίδιο, από τον Θωμά Μπέγκα, και προσπαθεί να αποδώσει με το χαρακτηρισμό γκεμπελισμός αυτή την, κατά τη γνώμη του, πρακτική της Δημοτικής Αρχής. Με μια ατυχέστατη, επαναλαμβάνω για να μην πω κάτι βαρύτερο, έκφραση του Θωμά Μπέγκα, ύβρις είναι, λέει ο Μωυσής Ελισάφ, στην ανακοίνωσή του αυτό, και απαιτεί μια συγγνώμη. Δημόσια ο Θωμάς Μπέγκας. Συγγνώμη. Μια δημόσια συγγνώμη. Δεν το κάνει ο Θωμάς Μπέγκας. Στρογγυλεύει έτσι λίγο την πραγματικότητα. Και εδώ θα πω το εξής. Ο Θωμάς Μπέγκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο αντισημίτης δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με το εβραϊκό στοιχείο. Αρνητής του ολοκαυτώματος δεν είναι με τίποτα ο Θωμάς Μπέγκας, και ακριβώς επειδή τον ξέρω και είναι αυτός που είναι ο Θωμάς Μπέγκας, η έκφρασή του ήταν ατυχής επί 10. Και καλό είναι να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας, να μην προσπαθούμε να τα στρογγυλεύουμε, να ζητάμε και κανένα συγγνώμη όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις εκεί που δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν, Στέφανε. Είναι γεγονός, Βλάση, ότι στο θέμα της κριτικής όλοι πρέπει να την υφιστάμεθα, και ιδιαίτερα οι πολιτικοί, και μάλιστα όσοι διοίκησαν και όσοι διοικούν. Και έχει κάθε δικαίωμα και ο κύριος Μπέγκας και όλοι οι της αντιπολιτεύσεως του Δήμου έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους δημοσίως και να επικρίνουν τη Δημοτική Αρχή για τις δικές τους απόψεις, για τις θέσεις τους, για ότι έχουν την εντύπωση ότι αυτό δεν πράχθη καλώς κατά την άποψή τους. Δεν το αμφισβητεί κανένας, ούτε τους απεμπολεί το δικαίωμα αυτό κανένας. Από εκεί όμως, μέχρι του να έχεις τέτοιες εκφράσεις σαν αυτή, να κατηγορείς δηλαδή έναν δήμαρχο ο οποίος θρησκευτικά προέρχεται από μια ομάδα η οποία ξεκληρίστηκε από τους Γερμανούς, τους Ναζί, να τον κατηγορείς για γκεμπελισμό, πάει πολύ. Είναι πάρα πολύ, και ήχησε πολύ άσχημα στα αυτιά των πολιτών αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Δηλαδή, έτσι είναι, δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί τον κύριο Μπέγκα τον ξέρουμε, είναι ήπιος άνθρωπος, δεν είναι κάποιος... Και απειρή, έχει τις απόψεις που έχει, δεν είναι... Δικαίωμά του. Δεν είναι αντισημίτης ο Μπέγκας. Δεν τον κατηγορεί κανένας. Το αντίθετο, έτσι. Βλάση, δεν τον κατηγορεί κανένας για τις απόψεις του, δεν τον κατηγορεί κανένας για τις θέσεις του ή για τις επικρίσεις του όταν κάνει στη Δημοτική Αρχή, στα έργα κτλ. Και στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε όλα. Εδώ όμως είναι άλλη περίπτωση. Και οφείλει να αναγνωρίσει αυτή την ατυχή έκφραση και να την αποσύρει. Δεν είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα, και μάλιστα σε εκείνον που πονάει περισσότερο από όλους. Γιατί όλοι πονούν σε τέτοιες εκφράσεις, και σήμερα οι καιροί τέτοιοι που είναι, και με τα όσα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες στο ευρύτερο περιβάλλον, αυτές οι εκφράσεις να είναι πολύ μακριά από εμάς και να είναι μακριά από κάθε σκέψη. Γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα ήθελε κανένας να τα βιώσει. Γι' αυτό το λόγο θέλω να πιστεύω ότι, όπως πολύ σωστά τη χαρακτήρισε ως ατυχή έκφραση, θα το αναγνωρίσει και ο ίδιος και θα την αποσύρει. Εγώ νομίζω ότι... Να το αναγνωρίσει όμως, γιατί στην ανακοίνωσή του τη δεύτερη το στρογγυλεύει λίγο. Ναι, το στρογγυλεύει. Άλλο, ας το αναγνωρίσει. Να πει, χρησιμοποιήσει μια ατυχή έκφραση. Άλλο να κάνεις κριτική, μάλιστα, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έχεις κάθε δικαίωμα. Δεν το συζητά, και... υποχρέωση έχει. Έτσι, υποχρέωση να κάνει έλεγχο και τα λοιπά, όλα αυτά. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα. Άλλο όμως να χρησιμοποιείς τέτοιου είδους εκφράσεις. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την εικόνα των δύο ανδρών. Χθες την είδαμε στο ρεπορτάζ. Χθες στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, την πολιτική εκδήλωση, κάθισαν. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Ναι, όπως έγραψε ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος εκεί. Πολύ σωστά, εύστοχο. Κάθισαν δίπλα-δίπλα. Δεν έπρεπε να τους βάλουν εκεί δίπλα-δίπλα με μία θέση μόνο ανάμεσά τους. Έπρεπε να τους βάλουν τον ένα στη μία άκρη, τον άλλο. Πάμε να το βλέπουμε την εικόνα, Στέφανε. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, δεν χρειάζονται λόγια. Βλέπουμε την εικόνα εδώ των δύο ανδρών, του πρώην Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα και του σημερινού Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή
Ελισάφ. Ανάμεσά τους ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έφυγε κάποια στιγμή. Ένιωσε ο άνθρωπος την ένταση. Ένιωθε ένταση από τις δύο πλευρές. Ναι, την ένταση την νιώθει και φαίνεται, διακρίνεται η ένταση. Διαγυρνού οφθαλμού. Στα πρόσωπά τους, ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν και η σχέση των δύο ανδρών και μέσα από τον ατυχή, επαναλαμβάνω, χαρακτηρισμό του Θωμά Μπέγκα. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Στην εκδήλωση, θα δούμε και το ρεπορτάζ αμέσως μετά. Στην εκδήλωση ήταν ο Ανδρέας Σπυρόπουλος εδώ, ο οποίος είπε ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν ανακοινωθεί σε μεγάλο ποσοστό τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο μου έχει πει και ο Ευάγγελος Αργύρης, ο οποίος είναι επικεφαλής των ψηφοδελτίων, της κατάρτισης των ψηφοδελτίων, μου είχε πει ότι μέσα στο Νοέμβριο θα ανακοινωθεί ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Όχι όλα τα ψηφοδέλτια, ναι. Βέβαια θα υπάρχουν και νέες θέσεις που θα ανακοινωθούν αργότερα και λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό δημιουργεί βέβαια. Και εκπλήξεις και τα λοιπά. Αυτό υπάρχουν. Δημιουργεί βέβαια, ίσως θα έλεγε κανείς, μια ανισότητα στους υποψήφιους, καθώς κάποιοι υποψήφοι θα έχουν πολύ χρόνο. Ευκαιρία, όπως γίνεται και με τα κόμματα. Ναι, και κάποιοι θα έχουν λιγότερο χρόνο. Ακριβώς. Όταν τα κόμματα ανακοινώνουν τους υποψηφίους βουλευτές, κάποιους πολύ έγκαιρα, αυτοί που ανακοινώνονται έγκαιρα έχουν την ευκαιρία και να γίνουν ευρύτερα γνωστοί και να λειτουργήσουν γρηγορότερα και να έχουν περισσότερο ωφέλη. Ενώ εκείνος που ανακοινώνται την τελευταία στιγμή, τι να κάνει σε 40 μέρες. Δεν προλάβει να κάνει τίποτα. Έτσι θα υπάρχει εδώ μια αδικία εις βάρος των ανθρώπων που ανακοινωθούν μετά. Αλλά από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε και από τα όσα μαθαίνουμε με τις επικοινωνίες που έχουμε κάνοντας και εμείς τα δικά μας ρεπορτάζ με άτομα στην Αθήνα αλλά και με την εδώ τοπική πολιτική σκηνή, πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν κινήσεις όντως, υπάρχουν ενδιαφέροντα, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα αυτό θα το δούμε όμως, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο φαίνεται. Ο καθένας, το κάθε κόμμα δηλαδή, προσπαθεί να βρει, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι άλλο η στήριξη, αλλά δεν θα υπάρξει πρόταση, λέει. Εντάξει, αυτό αφορά στις αυτοδιοικητικές, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, επανερχόμαστε στις εθνικές εκλογές και εγώ θα πω τα ονόματα των ανδρών, γυναικεία ονόματα δεν είναι και εύκολο να διαρρεύσουν, υπάρχει και μικρότερο ενδιαφέρον. Θα ξαναπώ τα ονόματα των ανδρών και με δεδομένο ότι δεν θα αλλάξει η πενταεδρική, δεν θα γίνει τετραεδρική, υπάρχει πιθανότητα να γίνει τετραεδρική, αλλά όπως όλα δείχνουν τώρα, μικρή πιθανότητα, είναι μικρή. Επειδή δεν θα ληφθεί υπόψη μόνον η απογραφή, αλλά θα ληφθεί υπόψη και οι εκλογικοί κατάλογοι, θα ληφθούν υπόψη λοιπόν αυτό, που είναι εγγεγραμμένοι δηλαδή οι ψηφοφόροι, έτσι, και αυτοί οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων, οι εκλογικοί κατάλογοι των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δεν έχουν αλλάξει πολύ στα Γιάννανα, ούτε σε άλλες περιοχές. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο πιθανό είναι να μείνει πενταεδρική η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίων παρά να γίνει τετραεδρική. Και στους άλλους νομούς δεν φαίνεται να υπάρξουν αλλαγές. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές. Θα το δούμε όμως αυτό, ανοιχτό είναι. Λοιπόν, με δεδομένο ότι θα είναι πενταεδρική, θα συνεχίσει να είναι πενταεδρική, εγώ θα πω τις ανδρικές υποψηφιότητες που έρχονται σε μένα, θα είναι τέσσερις. Θα πω τις ανδρικές υποψηφιότητες που είναι πιο πιθανές. Λοιπόν, και δεν τις λέω με πιθανότητα εκλογής. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Γάτσιος, είναι ο Μανταλόβας, είναι ο Δημητρίου, είναι ο Ζαρμπαλάς και ο Τσίμαρης. Αυτοί οι πέντε υποψήφοι είναι για τέσσερις θέσεις. Επαναλαμβάνω, με δεδομένο ότι θα παραμείνει πενταεδρική. Μανταλόβας, Γάτσιος, Δημητρίου, Ζαρμπαλάς, Τσίμαρης. Ένας θα μείνει απ' έξω από αυτούς τους πέντε. Ναι. Στέφανε. Είναι για τέσσερις θέσεις. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία παίζουν στο παιχνίδι. Έτσι. Ας μην ακούγονται τόσο πολύ για τους δικούς τους λόγους. Και μπορεί να μείνουν δύο από αυτούς που είπα εγώ. Και μπορεί να μείνουν εκτός. Δύο να μείνουν εκτός. Όλα είναι ή και τρεις να μείνουν εκτός. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται να μείνουν και τρεις εκτός. Και να έρθουν νέες υποψηφιότητες. Υπάρχει αυτή η διάθεση. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, από τη μία πλευρά θέλει να κάνει μια συσπήρωση των παλαιοκομματικών του ΠΑΣΟΚ, αλλά από την άλλη όμως θέλει τη νέα γενιά, γιατί πλέον υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι γεννήθηκαν μετά το ΠΑΣΟΚ. Μετά δηλαδή το 90, τα χρυσά χρόνια του ΠΑΣΟΚ, οπότε δεν έχουν, οι μνήμες που έχουν είναι άλλες, διαφορετικές τελείως. Αυτοί δηλαδή που είναι σήμερα από 18 χρονών και πάνω,
Δεν έχουν σχεδόν κάποιο. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν. Αυτοί που είναι 30 ετών και πάνω δεν έχουν από τα καλά χρόνια της δεκαετίας του 80. Ούτε αυτοί. Έχουν από τη δεύτερη φάση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για τρεις κατηγορίες πολιτών. Να. Η μία είναι η παλαιοκομματική του ΠΑΣΟΚ, αυτοί που ήξεραν το ΠΑΣΟΚ, που το ψήφιζαν, που το στήριζαν κτλ. Εκείνοι οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα γκρίζα χρόνια, άκουσαν για τα προβλήματα που υπήρξαν όλα αυτά, είδαν και κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν οι χειρότερες μάλλον, και υπήρξαν και αυτοί που γεννήθηκαν στις χειρότερες εποχές, ναι, που βλέπουν όλα αυτά τα προβλήματα και που δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα να πάρεις. Και εκτιμάς ότι θα υπάρξουν υποψηφιότητες που θα καλύπτουν όλη αυτή την γκάμα των εκλογέων. Εγώ πιστεύω ότι. Μάλιστα. Η διάθεση αυτή, βέβαια, περισσότερα ίσως θα ξέρει ο κ. Σταργύρης, που είναι και υπεύθυνος της Επιτροπής, η οποία θα διαχειριστεί το θέμα της επιλογής των υποψηφίων. Ήδη δουλεύουν σε τελικό λοιπόν, επίπεδο τώρα. Αλλά θέλω να πιστεύω, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον. Μάλιστα. Και από ό,τι μιλάμε με ανθρώπους που ασχολούνται με τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό τους προβληματίζει πάρα πολύ, όπως προβληματίζει και τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, από ό,τι μου έλεγε φίλος με τον οποίο μιλούσε. Μάλιστα. Στο τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, στα μέσα Νοεμβρίου θα έχει ανακοινωθεί ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοδελτίων.